Ούτε ο ιστορικός Εθνικός κατάφερε να αλώσει την έδρα του ΑΟ Πηλίου. Χθες ένα παιχνίδι για γερά νεύρα, οι Βυσσινοί κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με τα γκολ των Γεωργιάδη Κυλιόπουλου για την τρίτη αγωνιστική του έκτου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής. Δηλώσεις μετά το τέλος του αγώνα παραχώρησαν ο προπονητής του ΑΟ Πηλίου Δημήτρης Χρυσόπουλος αλλά και παίκτες της ομάδας που για ακόμη μια φορά υπέδειξαν αγωνιστικό πάθος και αυτοσυγκέντρωση. Coach, ακόμα ένας εκπληκτικός αγώνας εδώ στο γήπεδο του Πηλίου για την ομάδα μας, για τους Βυσσινοί μας. Όλα πήγαν τέλεια και σήμερα. Λοιπόν, απέναντι σε ακόμη έναν ιστορικό αντίπαλο, αυτή τη φορά τον Εθνικό. Νιώθουμε την ανάγκη καταρχήν να ευχαριστήσουμε το φιλάθλο κόσμο του νησιού και του χωριού εδώ, που στάθηκε δίπλα μας και μας υποστήριξε και με την παρουσία του και με τις παρενέσεις του. Νομίζω ότι είναι μια νίκη αφιερωμένη ξεκάθαρα σε όλο το νησί που δείχνει έμπρακτα ότι στηρίζει την ομάδα του ΑΟ Πηλίου. Νομίζω ότι είναι μια ακόμα νίκη η οποία μεγαλώνει το σύλλογο και του επιτρέπει να συνεχίσει να ονειρεύεται χρόνο με το χρόνο. Αυτά τα 3,5 χρόνια με έχει ευλογήσει ο Θεός να ζω πολύ όμορφες στιγμές. Ακόμα μία είναι η σημερινή. Αυτό το οφείλουμε φυσικά και στους παίκτες, στις διοικήσεις οι οποίες στέκονται δίπλα μας. Νομίζω ότι είναι ακόμα μια ιστορική ημέρα, όχι μόνο για τον ΑΟ Πηλίου, αλλά και για όλο το ποδόσφαιρο της ΚΟ. Σίγουρα δεν παίχθηκε ένα παιχνίδι ποιότητας. Σίγουρα δεν ικανοποιήθηκε ο κόσμος από την ποιότητα του ποδοσφαίρου που παρουσιάζαμε. Αλλά πιστέψτε με, σε λίγες μέρες κανείς δεν θα θυμάται την εμφάνιση, θα θυμάται τη συγκομιδή των βαθμών και την νίκη απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Εθνικός Πειραιώς. Η αλήθεια είναι ότι ο Εθνικός είχε την κατοχή σε αυτό το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, ο ΑΟ Πηλίου έδειξε πάλι ότι έχει και ψυχή, αλλά και πολύ μεγάλη συγκέντρωση κατά τη διάρκεια του αγώνα. Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο από την αρχή, μετά και την ήττα της πρεμιέρας του Εθνικού, ότι ήταν μια ομάδα η οποία ερχόταν στην ΚΟ γιατί έπρεπε να κερδίσει. Εμείς θέλαμε να κερδίσουμε, οπότε έπρεπε να δώσουμε μέτρα στον αντίπαλο, έπρεπε να εκμεταλλευτούμε τα όποια κενά θα μπορούσε να δημιουργήσει η πάροδος του χρόνου και το προβάδισμα το δικό μας, το οποίο θέλαμε να έρθει και ήρθε. Ίσως δεν είχαμε καθαρό μυαλό σε κάποιες τελικές επιλογές, ώστε να μπορέσουμε να ψάξουμε μια καλύτερη κόντρα επίθεση και να μπορέσουμε να διαχειριστούμε λίγο καλύτερα το παιχνίδι. Έγινε στα τελευταία λεπτά, τέλος καλό, όλα καλά. Νομίζω ότι τα παιδιά για ακόμα μια αγωνιστική ανταπεξή ήταν πλήρως σε αυτά τα οποία τους ζητήθηκαν και αυτά τα οποία έβγαλε το ενστικτό τους μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πριν σας αποδεσμεύσουμε, ένα ακόμη παιχνίδι εντός έδρας και για σας μια ακόμη κίτρινη κάρτα. Και στο προηγούμενο παιχνίδι με την προοδευτική δεχτήκατε μία, σήμερα με τον Εθνικό άλλη μία. Πώς το σχολιάζετε? Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Γενικότερα είμαι πάρα πολύ ήρεμος στον πάγκο και προσπαθώ να διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου. Νομίζω ότι το μέγεθος του αντιπάλου οδήγησε στις κάρτες αυτές, γιατί η διαμαρτυρία μας δεν είναι κάτι το οποίο προφανώς επιτρέπεται απέναντι σε τέτοιους αντιπάλους. Νομίζω ότι υπήρχε μια κόσμια συμπεριφορά τουλάχιστον από εμάς. Δεν την αποδέχομαι. Θα συνεχίσω με αυτό. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Έτσι το έκρινε ο ρέφερι. Προχωράμε. Είναι στιγμές έντασης οι οποίες παρέρχονται. Δεύτερη εντός έδρας νίκη. Και εσύ έχεις σκοράρει και στο παιχνίδι με την προοδευτική και στο παιχνίδι σήμερα με τον Εθνικό. Καταρχάς, τα συναισθήματά σου για αυτή τη νίκη. Κατά δεύτερον, πώς αισθάνεσαι που εκμεταλλεύτηκες εξαιρετικά το λάθος του αντιπάλου σου λίγο πριν την εκπνοή? Συναισθήματα είναι μόνο χαρά και ο λόγος είναι διπλός, διότι αυτή η νίκη μας έφερε στην πρώτη θέση και είναι κάτι πολύ σημαντικό να είσαι πρώτος και να παίζεις κάθε Κυριακή για την νίκη. Πλέον μας σέβονται όλοι, μας έχουν αναγνωρίσει ποιοι είμαστε και τι κάνουμε. Για το λάθος το περίμενα. Όταν είσαι επιθετικός πρέπει να κυνηγάς όλα σε αυτές τις φάσεις. Είναι το στοιχείο μου, καλοδεχόμενο, ήρθε και μπήκε. Στο τέλος της αναμέτρησης, στους πανηγυρισμούς, είχαμε και έτσι ένα δυσάρεστο, να το πούμε. Δέχτηκες κόκκινη κάρτα, που τι σημαίνει τώρα αγωνιστικά? Χάνω το επόμενο παιχνίδι. Αυτή είναι η πικρία που έχει αυτή η νίκη, διότι πανηγυρίζοντας ανέβηκα στα κάγκελα με τον κόσμο. Προσωπικά δεν ξέρω την κίτρινη κάρτα, οπότε τη δέχτηκα. Νομίζω θα μπορούσα να μην τη δώσω. Είναι στην κρίση του διαιτητή. Είμαι περήφανος για αυτή την ομάδα, για την προσπάθεια όλων των παιδιών. Πολεμάμε κάθε Κυριακή όλοι μαζί, μια αγωνιστιά. Αυτή είναι η δύναμή μας. Ευχαριστούμε τον κόσμο μας. Ζούμε ωραίες στιγμές, το απολαμβάνουμε και προχωράμε για την επόμενη Κυριακή. Συγχαρητήρια σε όλους και ευχαριστούμε για τη στήριξη. Με τέτοιε
τις ομάδες, γιατί δίνεις πάντα τη διάβαση στο κατώ σου. Τα γκολ έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Το σκοπός είναι να κερδίσει η ομάδα. Αλλά εφόσον πήγα για τα γκολ, είμαι διπλά χαρούμενος. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι. Καλά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, στη διοίκηση, στους προπονητές. Το αξίζουν πραγματικά. Από την αρχή της χρονιάς δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά. Και έχουμε κάνει δύο πολύ καλά βήματα για την κορυφή. Γιατί ο στόχος μας είναι η κορυφή. Και όχι να παραμείνει η ομάδα στην κατηγορία. Τις σκέψεις τους για την μέχρι στιγμής εξαιρετική πορεία του ΑΟΠ Ηλίου στο φετινό πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής μας μεταφέρουν οι πρώην πρόεδροι των Βυσσινή, Θοδωρής Πάχος και Θοδωρής Πίτσης. Πώς αισθάνεστε που βλέπετε την ομάδα μας, την ΑΟΠ Ηλίου ΚΟ, να κερδίζει τα μεγαθύρια του ελληνικού ποδοσφαίρου? Αισθανόμαστε πολύ περήφανοι για τις νίκες αυτές τις δύο, και με την προοδευτική ιστορική ομάδα και με τον εθνικό ιστορικό σύλλογο. Η ομάδα έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια, όλα τα παιδιά της διοίκησης. Τρέχουμε, βοηθάει και ο Δήμος όσο μπορεί και ο κόσμος, είδατε τον κόσμο. Εξαιρετικό. Εδώ είμαστε και θα προσπαθούμε πάντα για το κοαγό ποδόσφαιρο. Θεωρείτε ότι η ομάδα με τις εμφανίσεις της δικιούται ακόμα περισσότερο κόσμο στο γήπεδο? Τώρα η ομάδα ξεκίνησε καλά. Εύχομαι σήμερα πάνε ακόμα καλύτερα και να μπορούμε να κάνουμε πάλι τον κόσμο να γυρίσει στα γήπεδα.